θάνατος και καταστροφή στην Ισπανία, με τους πλημμυροπαθείς να εκπέμπουν κραυγή απόγνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το συγκλονιστικό διπορικό του Θανάση Γκαβού, το οποίο καταγράφει και το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από χιλιάδες εθελοντές που έσπευσαν στην Ισπανία από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι Ισπανοί γίνονται μία γροθιά. Κουβαλούν νερά, σκούπες και είδη πρώτης ανάγκης. Και για άλλη μία ημέρα φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης παρασύρει σήμερα ακόμα περισσότερους κατοίκους της Βαλένθια. Σε αυτό είναι εδώ την πεζογέφυρα που μοιάζει πλέον με κήτη ανθρώπινου ποταμού. Όσοι δεν έχουν περάσει τις προηγούμενες ημέρες στις πληγήσεις περιοχές, λένε ότι ήθελαν λίγο χρόνο για να προετοιμαστούν ψυχολογικά για το τι μπορεί να αντικρίσουν στην άλλη όχθη του ποταμού Τούρια, που αποτελεί ένα φυσικό όριο μεταξύ του κεντρικού αστικού ιστού της Βαλένθια και των περιχώρων που έχουν πληγεί το περισσότερο. Τώρα που τα σωστικά συνεργεία έχουν αποκτήσει πρόσβαση σχεδόν παντού, ο φόβος για το τι μπορεί να αντικρίσει κανείς όλο και μεγαλώνει. Basically, I'm going to a friend's house to clean it because it's such a mess. Μετά από τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών να μην προσέρχονται για παροχή βοήθειας με τα οχήματά τους, διότι εμπόδιζαν την δίωδο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όλος αυτός ο κόσμος, ακόμα και τώρα που βραδιάζει, υπακούει και με τα πόδια ακολουθεί την πορεία προς τους πλημμυροπαθείς για να προσφέρει όποια βοήθεια μπορεί ο καθένας. Very sad to see Valencia in this situation, but all people are helping with tools, with hands, and it's very grateful to see it. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σπασμένες τζαμαρίες, αμάξια διαλυμένα, λάσπες παντού. Εθελοντές αλλά και πυροσβέστες προσπαθούν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. 3-24 ώρα και κάτι μετά από τη θεομηνία, αρχίζει η πραγματική προσπάθεια συγκομιδής των τόνων σκουπιδιών, μπάζων, φερτών υλικών που έχουν πλημμυρίσει τις κομοπόλεις νοτιοδυτικά της Βαλένθια. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Σχηματίζεται ουρά εκατοντάδων μέτρων έξω από το κέντρο βοήθειας που έχει στηθεί. Στο βάθος διακρίνονται στρατιωτικά μεταγωγικά ελικόπτερα τύπου Σινούκ, τα οποία έχουν επιστρατευτεί για να μεταφέρουν πόσιμο νερό στις πιο νότιες περιοχές από την Βαλένθια. Lo que estamos es recogiendo todos los alimentos, puesto que es un punto muy cercano a la catástrofe, y desde aquí se está llevando con furgonetas a los puntos más afectados por esta dana. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα σε ένα από τα υπόγεια πάρκινγκ αυτοκινήτων. Σε αντίθεση με άλλα, την ημέρα της θεομηνίας δεν βρισκόταν κανένας οδηγός μέσα. Ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες καθαρισμού. Ενώ από τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων.